Δεν πάει άλλο. Δεν περισσεύει άλλο υπομονή. Τώρα να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Ως φορείς, σύλλογοι και κάτοικοι του Δήμου Παύλου Μελά, δεν μπορούμε να ανεχθούμε για μία ακόμα φορά να βλέπουμε τις ζωές και τις περιουσίες μας να κινδυνεύουν εξαιτίας της παντελούς έλλειψης έργων πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Ακόμα και νεκρόθρυνήσαμε από πλημμύρα την περιοχή του Καρατάσιου πριν ακριβώς ένα χρόνο. Από τις βροχοπτώσεις του Ιουνίου μέχρι αυτές πριν λίγες μέρες δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν γίνεται το 2022 να βλέπουμε να γεμίζουν με νερά τα σπίτια μας, να εγκλωβιζόμαστε τα αυτοκίνητά μας, να απειλείται η ίδια μας η ζωή. Η ανθρώπινη ζωή δεν είναι κόστος. Μόνιμη εικόνα τα πλημμυρικά φαινόμενα στις γειτονιές του Δήμου μετά από βροχοπτώσεις, οι καταστροφές και οι υλικές ζημιές σε περιουσίες. Δεν γίνεται την ίδια στιγμή που κατασκευάζεται το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά με ένα προϋπολογισμό που αγγίζει τα 65 εκατομμύρια ευρώ, η οδός παρά του πρώην στρατοπέδου Υγείας Μαρίνης στην Πολύχνη και μια σειρά άλλες γειτονιές του Δήμου να γίνεται τάφορος με τα νερά να μπαίνουν στα υπόγεια και στα ισόγεια σπιτιών και μαγαζιών, να κόβεται το ρεύμα, να καταστρέφονται περιουσίες και να απειλούνται ζωές. Όλοι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, Δήμος, Περιφέρεια και Κυβέρνηση να αναλάβουν αναλογικά το μερίδιο ευθύνης τους. Εδώ και τώρα, να κηρυχθούν οι πλημμυροπαθείς περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με ευθύνη των αρμόδιων κρατικών φορέων να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη καταγραφή των ζημιών. Να δοθούν αποζημιώσεις στο ύψος των αναγκών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να υλοποιηθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση όλα τα έργα και οι μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν αναφορά στην περιοχή μας, να ενταχθούν όλες οι πλημμυροπαθείς περιοχές του Δήμου σε αυτές. Να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων και των εργαζόμενων της περιοχής.